Δεν είχαν αφήσει αυτοκίνητο σταθμευμένο που να μην το βάλουν στο μάτι, στους αρχαιολογικούς χώρους του ναυπλίου, της Επιδαύρου των Μυκηνών και της Κορίνθου. Η αστυνομία τελικά, μετά από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, οδηγήθηκε στην εξιχνίαση 24 περιπτώσεων κλοπών και απόπειρας κλοπής σε οχήματα. Για τις υποθέσεις αυτές κατηγορούνται δύο άτομα, ένας 30χρονος αλλοδαπός και ένας 63χρονος ημιδαπός, οι οποίοι προχθές το μεσημέρι στις Μυκήνες εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Άρους Μυκηνών και στη συνέχεια συνελήφθησαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ναυπλίου για σύσταση συμμορίας καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους. Βάζοντας μάτι τους αρχαιολογικούς χώρους της Κορινθίας και της Αργολίδας, διέπραξαν συνολικά 3 περιπτώσεις αποπειρών κλοπών και 21 περιπτώσεων κλοπών σε οχήματα, όπου αφαίρεσαν χρήματα, λίρες Αγγλίες, ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά έγγραφα και άλλα, μέρος των οποίων βρέθηκαν και αποδόθηκαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Ναυπλίου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Ασφαλείας για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων παρομοίων αδικημάτων.